Άιδε θεά, πηλιάδε ο Αχιλλίος, ουλωμένην. Μούσα τραγούδα το θυμό του ξακουστού Αχιλλέα. Με αυτόν τον στίχο αρχίζει η Ιλιάδα, ένα από τα αρχιτυπικά έπι του πολιτισμού μας. Τραγούδησε Μούσα. Για τους αρχαίους Έλληνες, η μουσική ήταν μόρφωσης ψυχής, ανακούφιση από τους πόνους, θεραπεία που διώχνει την νόσο, δημιουργώντας τον άνθρωπο χαρά να βλαβεί. Γύρω στο 200 μετά Χριστόν, σε ένα συμπόσιο όπου μετήχαν πολλοί σοφοί της εποχής και το περιγράφει ο συγγραφέας Αθήναιος στο έργο του «Δειπνοσοφιστές». Ξαφνικά, από κάποιο γειτονικό σπίτι, ακούστηκε ήχος πολύ γλυκός και ευχάριστος, από ύδραυλη, έτσι ώστε όλοι εμείς να γυρίσουμε το κεφάλι γοητευμένοι από την αρμονία. Και ο Ουλπιανός, κοιτάζοντας τον Αλκίδη, το μουσικό, του είπε: «Την ακούς εσύ που είσαι ο μουσικότερος στον κόσμο αυτή την όμορφη συμφωνία που μας έχει όλους μαγέψει?» Αργότερα, στις ανασκαφές του αρχαίου Δίου, βρέθηκε το άνω τμήμα ενός μουσικού οργάνου, της Ιδράβλεως. Η Ιδράβλης πρωτοκατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, από τον Έλληνα μηχανικό Κτισίβιο, με θαυμαστή για την εποχή του τεχνολογική γνώση. «Βλέπω ένα άλλο είδος καλαμιών, τέτοια που βλασταίνουν από άλλη γη, χάλκινη. Δεν πάλλονται από το φύσιμα του αγέρα, αλλά από το ρεύμα που ξεπηδά από ασκή βοηδίσιου δέρματος και οδεύει προς τα επάνω, στις ρίζες καλοτρυπημένων καλαμιών. Και ένας άνδρας αγέροχος που έχει γρήγορα τα δάχτυλα των χεριών στέκει ψηλαφώντας τα πλήκτρα των αρμονικών αυλών, και αυτοί απαλά ρηγούν και εκπέμπουν μελωδίες». Με αυτά τα λόγια περιγράφει το μουσικό όργανο ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης. Μόνο που στην αρχή, τον 3ο π.Χ. αιώνα, η Ίδραυλης λειτουργούσε με νερό, γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκε έτσι. Σταδιακά όμως, ο υδραυλικός μηχανισμός αντικαθίσταται από φυσερά και το όργανο μετατρέπεται από υδραυλικό σε πνευματικό.
Η Ύδραυλης είχε αδιάλειπτη και γόνιμη πορεία μέσα στους αιώνες. Από τον ελληνιστικό κόσμο περνάει στο ρωμαϊκό. Γίνεται το αγαπημένο όργανο των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Συνοδεύει μουσικά τους αγώνες στα αμφιθέατρα. Την χαράσουν πάνω στα νομίσματα. Αργότερα, στους Βυζαντινούς χρόνους, στην αυτοκρατορική Κωνσταντινούπολη, το όργανο ηχεί σε συγκεκριμένες τελετές στο Ιερό Παλάτιο και στον Ιππόδρομο. Θεωρείται σύμβολο κύρους. Το 757, ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος ο Ίσαυρος στέλνει ένα όργανο ως δώρο στον βασιλιά των Φράγκων Πεπίνο. Προξενεί τεράστια εντύπωση στη γαλλική αυλή. Εντάσσεται στη μουσική παράδοση της Δύσης. Υιοθετείται από την Καθολική Εκκλησία και εξελίσσεται στο γνωστό εκκλησιαστικό όργανο, το Αρμόνιο. Το 1995, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, με διευθυντή τον Βασίλη Καρασμάνη και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανακατασκευής της Ιδράβλειος του Δίου. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο αρχαιολόγος Δημήτριος Παντερμαλής, που βρήκε το μουσικό όργανο στο Δίο, και ο Μάριος Μαυροϊδής, μουσικολόγος. Μετά από αλλεπάλληλους πειραματισμούς, κατασκευάστηκε ένα μοντέλο με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν κατά την αρχαιότητα. Παρουσιάστηκε στους Δελφούς το 1996 στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης Μουσικής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών. Το τελικό μοντέλο κατασκευάστηκε το 1999 και πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχαία Ύδραυλη του Δίου. Ο διεθνής όρος «μουσική» προέρχεται από τις Μούσες, 9 κόρες, συντροφιά του Απόλλωνα, που ο ποιητής Ισίωδος γύρω στα 700 π.Χ. τις περιγράφει ως εξής. Κοπέλες που κρατούν τον Ελικόνα, βουνό μεγάλο, θεωτικό, αλαφροπάτητες χορεύουν γύρω από την κρίνη με το μενεξελί νερό και ύστερα, όταν λουστούν, ολονυχτής πορεύονται και ψάλουν ύμνους στο Δία.